Μαέστρος, λοιπόν, για την ομάδα αυτή θα μιλήσουμε τώρα. Κατέκτησε το πρωτάθλημα στον νότιο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας της Ψεύρου και θα πάμε να τα πούμε αναλυτικά με τον προπονητή της ομάδας, τον Μιχάλη Παπάζογλου. Κότς, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Φώτης Κουτσούκος είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Φώτη. Και οι δύο νεαροί της παρέας, ο Δημήτρης Μαύρος. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και μαζί μας ο Τριαντάφυλλος Σερδάρης. Καλησπέρα. Δύο νέα παιδιά, 15 και 16 ετών, παρακαλώ, τα παιδιά που είναι στα δεξιά μου. Λίγο πιο μεγάλη αυτή που είναι στα αριστερά μου, δεν είναι πολύ. Συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μια ολόκληρη χρονιά έρχεται για να σας ανταμείψει, να ανταμειφθούν οι κόποι. Μια χρονιά σε ένα πρωτάθλημα πολύ ανταγωνιστικό που ο αθλητικός όμιλος Μαέστρου κατάφερε να πάρει την πρωτιά, coach. Ήταν μια χρονιά αρκετά δύσκολη. Ξεκινήσαμε χωρίς να έχουμε βάλει στόχο το πρωτάθλημα. Σας το είπα και προχτές. Μετά την 6η-7η αγωνιστική ήμασταν στην κορυφή. Οπότε άλλη επιλογή δεν υπήρχε. Διάθεση υπήρχε. Πολύ κόσμο στο γήπεδο με ποδοσφαιριστές και κατά συνέπεια στο τέλος κόψαμε το νήμα. Φώτη, χαρούμενοι που είστε πρωταθλητές. Προφανώς. Θα μου πεις τι θα είστε. Δεν σας Και είναι μια ικανοποίηση που παίρνουμε γιατί. Στο τοπικό και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή το μόνο πράγμα που μπορεί να σε ανταμείψει είναι ένας τίτλος, μια διάκριση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν παίρνουμε χρήματα, δεν είναι. Είναι λίγα τα πράγματα που μπορούν να σε ανταμείψουν και ένα πράγμα είναι αυτό, είναι το πρωτάθλημα. Και προφανώς είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι που το πήραμε και πετύχαμε το στόχο μας. Ένα πρωτάθλημα πολύ ανταγωνιστικό. Ένα πρωτάθλημα, όπως είπε και ο πρόεδρος της Ψεύρου, ο Παντελής Χατζημαρινάκης, από τα κορυφαία των τελευταίων ετών, ως κορυφαίο της 20ετίας, το χαρακτήρισε. Δεν θα διαφωνήσουμε. Πραγματικά ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Αυτό εσάς, ως ποδοσφαιριστές, πώς το είδατε, πώς σας φάνηκε? Κοιτάξτε, υπάρχει μια έξτρα πίεση σε αυτό το πράγμα, όταν είναι έτσι, γιατί όπως και να έχει, όταν μπορεί να μην θέσαμε από την αρχή ως στόχο την άμεση άνοδο στην κατηγορία και να πάρουμε το πρωτάθλημα, αλλά από τη στιγμή που μας βγήκε έπρεπε να σταθούμε στην αντάξει των περιστάσεων και να κυνηγήσουμε τον τίτλο. Εντάξει, προφανώς υπάρχει έξτρα πίεση, αλλά εντάξει, είναι όμορφο. Είναι ακόμα καλύτερο να κερδίσεις ένα τέτοιο πρωτάθλημα γιατί δείχνεις ότι είσαι μια πραγματικά καλή ομάδα για να κατάφερες μέσα σε 4-5 ομάδες να είσαι εσύ ο πρώτος. Προφανώς και σου δίνει ένα παραπάνω. Πώς το πω. Βεβαίως. Μια επιβράβευση παραπάνω, ρε παιδί μου, που παίρνεις αυτό το πρωτάθλημα. Και όχι ένα που τελείωσε πιο γρήγορα. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένα πρωτάθλημα που το πήραμε. Δημήτρη, τα καταφέρατε. Συγχαρητήρια. Πώς είναι για σένα αυτό? Είναι ένα πολύ ωραίο συνέστημα, επειδή και εμείς είμαστε στην ΚΑΠΑ 16 και ανεβαίνουμε στη μεγάλη ομάδα. Μπορώ να πω πως έχει πολύ καλή ατμόσφαιρα εκεί πάνω και βοηθήκαμε πάρα πολύ και από τους μεγάλους και από τον προπονητή. Τριαντάφυλλε. Πολύ ωραίο συνέστημα. Πρώτη ολόκληρη χρονιά στο τρικό. Καταφέραμε να πήραμε το πρωτάθλημα σε ένα πολύ ανταγωνιστικό κιόλας. Πιστεύω ότι ήμασταν πολύ δεμένοι όλη τη χρονιά. Γι' αυτό φαινόταν και μέσα στο γήπεδο. Οπότε μας βοήθησε να κόψουμε το νήμα πρώτη. Λέμε πολλές φορές, coach, ότι στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, όχι μόνο στον Εύρο, αλλά και γενικότερα στο τοπικό πρωτάθλημα σε πολλούς νομούς, βλέπουμε συνήθως μεγάλους ηλικία ποδοσφαιριστές. Φέτος έχουμε δει πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές από διάφορες ομάδες, αλλά νομίζω ότι αυτό που έγινε με τον αθλητικό όμιλο Μαέστρου ήταν το κάτι άλλο, με 11 παιδιά από την ΚΑΠΑ 16. 11 από την ΚΑΠΑ 16 και σκεφτείτε ότι ανεβήκανε από την περσινή ΚΑΠΑ 16 άλλοι 6 ποδοσφαιριστές. Βέβαια, εμείς αφιερώνουμε αυτό το πρωτάθλημα στον Κώστα τον Εστορίδη, τον πιο μεγάλο ηλικιακά ποδοσφαιριστή που είχαμε, ο οποίος στο μάτς με τη Χιλία έπαθε αρκετά μεγάλη ζημιά, στο γόνατο, ρήξη συνδέσμου και χέστων. Και το αφιερώνουμε το πρωτάθλημα, όλη η ομάδα σύσσωμε. Για να επιστρέψω όμως στην ερώτησή σας, θα πω ότι αυτό το κράμα των παιχτών μεταξύ των νέων ποδοσφαιριστών από 14, ας πούμε ο Σαραντίδης και ο Βασιλιάδης, τα παιδιά που ανεβαίνουν, ήταν 14 χρονών. Ο Σαραντίδης μας έκανε φέτος 7 γκολ. Ο Βασιλιάδης 2, ο Τζαμπάζης άλλα 2. Είναι παιδιά 14 χρονών. Συντέλεσαν πάρα πολύ οι ποδοσφαιριστές από την περσινή χρονιά που μείνανε και οι πολύ καλές μεταγραφές που κάναμε, σημαδεμένες δηλαδή, όταν λέω στοχευμένες. Δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Ήταν ο Σιδηρόπουλος, ήταν ο Τσαχυρίδης, ο Γαβρίλος Τσαχυρίδης και άλλα παιδιά. Συν οι παλιοί ποδοσφαιριστές, ο Ντίνος και άλλα παιδιά, να μην ο Φωτεινός, ο Αρχηγός. Και όλο αυτό μαζί έδεσε την ομάδα, έδεσε τα αποδυτήρια και μέρα με τη μέρα γινόμασταν καλύτεροι. Μάλιστα. Φώτη, ποιο ήταν για σένα το κλειδί της επιτυχίας, αν μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι? Προφανώς το ότι στο γήπεδο ήμασταν
κάναμε 3-4 προπονήσεις την εβδομάδα και στις 3 από τις 4 σίγουρα ήμασταν αρκετά άτομα ώστε να βγει η προπόνηση όπως έπρεπε να βγει. Αυτό βοηθάει και, και ποδοσφαιρικά να βγάλουμε, να δουλευτούμε σαν ομάδα, αλλά και ψυχολογικά όταν είσαι με τους ίδιους ανθρώπους πολύ καιρό, αυτό δένει και ψυχολογικά, ρε παιδί μου, και σε βοηθάει γενικότερα. Επίσης, και γενικότερα, οι προπονήσεις δεν σταματήσαμε ποτέ και τα Χριστούγεννα κάναμε φιλικά και όποτε είχε διακοπές, πάντα είμαστε στο γήπεδο, προπονούμασταν, γιατί θέλαμε, καταλάβουμε ότι μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και θέλαμε να το πάρουμε και έπρεπε να κάνουμε ό,τι μπορούμε γι' αυτό. Μάλιστα. Να επιστρέψουμε λίγο στο κομμάτι αυτό που αναφέραμε νωρίτερα, στο κομμάτι δηλαδή των 5 ομάδων οι οποίες διεκδικούσαν φέτος τον τίτλο. Πράγμα που δεν βλέπουμε συχνά να συμβαίνει στο τοπικό πρωτάθλημα και φέτος το είδαμε στο νότιο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας. Τι οφείλεται στο ότι είχαμε αυτό το επίπεδο φέτος? Κοσμά, ξέρεις, από τις 5 ομάδες που λέμε, υπήρχε μέσα ο Εθνικός με παιδιά ακαδημιών. Σωστό. Υπήρχε η Καπαδοκία, υπήρχε η Μαΐστρος. Υπήρχε το Αρίστινο, μια ομάδα παραδοσιακά καλή, χάθηκε στη διάρκεια των ετών, ξαναεπανήλθε. Και το Τυχερό. Αυτό αυτόματα από μόνο του δείχνει κάποια πράγματα. Δείχνει ότι γίνεται κάποια δουλειά στις ακαδημίες. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Τώρα, το δυσάρεστο σε όλη την ιστορία είναι πού πάνε αυτά τα παιδιά μετά. Δηλαδή, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στην Ένωση, που θα τις ευχηθούμε και καλή επιτυχία που ξεκινάει στα Μπαράζ, παίζουν ένας έως κανένας. Στην ομάδα που βγήκε δηλαδή πρωταθλήτρια, στο Α τοπικό για να πάει στα Μπαράζ. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε λιγάκι. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά τα οποία παίρνουν εμπειρίες, αγωνιστικό ρυθμό στο Β τοπικό, μπορούν κάλλιστα, όχι όλα βέβαια, αλλά μόνο έτσι, κάποια από αυτά τα παιδιά να ενταχθούν και να είναι βασικοί ποδοσφαιριστές σε ομάδες που πρωταγωνιστούν στο Α τοπικό για να ετοιμαστούν μετέπειτα για τη Γάμα Εθνική. Αυτό νομίζω είναι το θετικό σε όλη την ιστορία. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι με γνώμονα τη φετινή χρονιά θα διορθωθούν κάποια πράγματα. Θα μπορούσαμε να δούμε περισσότερα, πιστεύετε, παιδιά. Θα έπρεπε μάλλον να δούμε περισσότερα παιδιά στην δεύτερη κατηγορία, νεαρά, ώστε να ξεκινάει από την δεύτερη κατηγορία αυτό σε περισσότερες ομάδες όμως να συμβαίνει. Κοσμά, δεν μπορεί να γίνει γιατί έχουν αδειάσει τα χωριά. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα χωριό τώρα έχουμε την. Δηλαδή, να πούμε το χωριό μου, ο Πέπλος. Να. Δεν υφίσταται σαν ομάδα. Να. Και κάποια χωριά τα οποία υπάρχουν, είναι λογικό να μην υπάρχουν νέοι άνθρωποι. Αλλά στην πόλη μας που ζούμε. Στις ακαδημίες που λέμε ότι και θέλουμε να πιστεύουμε ότι δουλεύουμε, από εδώ μπορούν να παίξουν παιδιά. Δεν έχει κανένα αξίωση να παίξει κάποιο παιδί, ξέρω εγώ, από ένα μακρινό χωριό. Γιατί εκείνη λίγα τα παιδιά δεν έχουμε δημοτικά σχολεία. Θα έχουμε ομάδες. Σωστό. Δηλαδή... Παιδιά, και πάλι σε εσάς, πώς είναι να συνδυάζετε το ποδόσφαιρο με συμμετοχές αρκετές στην πρώτη ομάδα του Μαΐστρου φέτος, με το σχολείο, πώς είναι αυτή η καθημερινότητα? Είναι δύσκολο, αλλά εντάξει, άμα έχεις θέληση για το ποδόσφαιρο, μπορείς να κάνεις κάποιες θυσίες. Πιστεύω βοηθούσαν και οι ώρες που είχαμε προπόνηση, είχαμε σχετικά αργά φέτος. Mm-hmm. Οπότε προλαβαίνουμε να γυρίσουμε το μεσημέρι και να διαβάσουμε και μετά να πάμε την προπόνηση. Ή ακόμα και μετά την προπόνηση. Άμα έχεις θέληση, μπορείς να τα καταφέρεις, πιστεύω. Όλα γίνονται, έτσι. Όλα γίνονται. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε μία ομάδα που ετοιμάζεται πλέον για την πρώτη κατηγορία της Εψεύρου. Μία πρώτη κατηγορία που θα έρθει με 10 ομάδες, όπως είπε νωρίτερα και ο πρόεδρος, ακούσαμε στο ρεπορτάζ ο κύριος Χατζημαρινάκης. Μένει να δούμε ποιες θα είναι αυτές, τι θα συμβεί και με την Αλεξανδρόπολη FC. Να ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία στα Μπαράζ. Πώς θα δούμε τον Μαΐστρο, τι μπορούμε να περιμένουμε? Σίγουρα είναι νωρίς ακόμα. Ναι. Ακόμα είμαστε στα τέλη Απριλίου. Σίγουρα υπάρχει πολύς χρόνος για να το σκεφτείτε. Είχαμε πει και σε δηλώσεις προηγούμενες ότι το είχε πει και ο πρόεδρος ο Κώστας Τζαμπάζης ότι στόχος είναι να παίξει η ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Τι θα χρειαστεί όμως για να βρεθείτε εκεί? Κοσμά, κοίτα. Αυτό που χρειάζεται Μαΐστρος, γιατί οι εγκαταστάσεις είναι εκπληκτικές, δηλαδή έχει πολύ καλές εγκαταστάσεις, είναι μια βελτίωση στο ό,τι αφορά τον αγωνιστικό χώρο. Mm-hmm. Αυτό το τονίζω συνέχεια από τη μέρα που είμαι εκεί, γιατί έχω και από πέρυσι, προπέρυσι δηλαδή, που είχα την ΚΑΠΑ 16. Αν μπορέσει η διοίκηση και η ομάδα εγκατακλείδη να βελτιώσει τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, γίνεται πιο εύκολη η προσέγγιση στο να καλέσει ποδοσφαιριστές να έρθουν να παίξουν στην ομάδα. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει.
και η ομάδα θα βρει το δρόμο της στο αλφα τοπικό. Αυτή είναι η αίσθησή μου και πιστεύω ότι πρέπει η μαΐστρος να είναι στο αλφα τοπικό. Να είναι δηλαδή μια ομάδα που θα είναι εκεί μέσα στην πεντάδα, εξάδα, με τις ακαδημίες από πίσω να έρχονται και την ΚΑΠΑ 16. Επίσης, να μην ξεχάσω να πω ότι η ΚΑΠΑ 16 της Μαΐστρου είναι πρώτη και στην ΚΑΠΑ 16 το πρωτάθλημα που γίνεται, έτσι. Και παίζει το ενδεχόμενο να βγει και πρωταθλήτρια. Και αυτό είναι σημαντικό, δείχνει ότι κάτι γίνεται εκεί κάτω. Δηλαδή, να έχουμε δεύτερη κούπα στη Μαΐστρο, έτσι. Μακάρι. Μάλιστα. Φώτη, ωραίο κίνητρο την πρώτη κατηγορία που έρχεται. Προφανώς είναι ωραίο το κίνητρο, είναι καλύτερα τα παιχνίδια, πιο καλή αντίπαλη. Θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε, να σωθούμε εύκολα για αρχή, γιατί όταν ανεβαίνεις μια κατηγορία, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να κοιτάς να μείνεις σε αυτή την κατηγορία, όχι απαραίτητα να χτυπήσεις μια θέση ή να πρωταγωνιστήσεις. Από εκεί πέρα θα συμφωνήσω με τον κότς ότι πρέπει το μόνο πρόβλημα είναι το γήπεδο, το αγωνιστικός χώρος, γιατί δεν βοηθάει ούτε στην προπόνηση, αλλά ούτε και στον αγώνα, ρε παιδί μου. Κατά τα άλλα, οι εγκαταστάσεις για έναν εραστέχνη ποδοσφαιριστή είναι πάρα πολύ καλές. Δηλαδή, έχεις μεγάλα ποδητήρα, καθαρά ποδητήρα, ζέστη το χειμώνα, ζεστό νερό πάντα. Τα ρούχα μας είναι πλημμένα, καθαρά όλα. Δηλαδή, είναι κοντά στην πόλη, δεν είναι μακριά να πηγαίνεις. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένας καλός προορισμός για έναν εραστέχνη ποδοσφαιριστή ή μαΐστρος. Γι' αυτό και θα πρέπει να είναι στο αλφα τοπικό. Μάλιστα. Κοσμά, κάτι να συμπληρώσω φυσικά, πάνω σε αυτό ήταν, που είπε για τις εγκαταστάσεις. Να δώσουμε έτσι και τα συγχαρητήρια σε όλο το team, τον γυμναστή μας, τον Κώστα, τον Σταυρουλάκη, ήταν εκεί και σε όλες τις προπονήσεις τα πάντα. Τον Μπούντρα, τον γνωστό, τον Μπατζαμανάκη. Τον πρόεδρο που είναι πίσω από αυτά. Τον πρόεδρο που είναι εκεί. Και όλη τη διοίκηση γενικά. Την Άντζελα που είναι εκεί στα πλυντήρια, που ετοιμάζει τις ιστορίες. Δηλαδή υπήρχε ένα team που ήταν όλο γύρω από αυτό. Ήταν κάθε μέρα εκεί. Είναι πολύ σημαντικό ο ποδοσφαιριστής να βλέπει ότι υπάρχουν άνθρωποι στην προπόνηση, ότι υπάρχουν άνθρωποι που συνοδεύουν την ομάδα. Θεωρώ ότι όλα αυτά συντελέσαν στο ότι για να πρωταγωνιστήσει η ομάδα και να φτάσει εκεί που ήθελε. Ο καθένας έχει βάλει το δικό του λιθαράκι, δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο ακόμα στα παιδιά από εδώ τα νερά, γιατί είστε νέοι ποδοσφαιριστές, έχετε όνειρα, έχετε φιλοδοξίες. Ποιοι είναι οι στόχοι σας? Εμένα η στόχη μου είναι να πάω λίγο πιο πάνω από το αλφα τοπικό, αλλά άμα δεν πετύχω, εντάξει, θα κάνω. Τεντάφιλε. Να βοηθήσω την ομάδα φέτος να σωθεί η κατηγορία, άμα ανέβουμε. Και γενικά να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα του χωριού μου. Έχετε πρότυπα, ποδοσφαιριστές, κάποιους έτσι που ξεχωρίζετε, Έλληνες ή ξένοι, ό,τι θέλετε. Εντάξει, πιστεύω ότι όλα τα παιδιά έχουμε από ένα πρότυπο. Μένα προσωπικά μου αρέσει πολύ ο μητή του ΠΑΟΚ, επειδή είμαι και ΠΑΟΚ ίσως, αλλά μου κάνει την εντύπωση αυτός ο ποδοσφαιριστής. Δημήτρη. Εμένα ο αμυντικός του Ολυμπιακού, ο Κάρμου. Μάλιστα. Ωραία. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Να πάμε να δούμε μαζί και τα αποτελέσματα πριν σας αποχαιρετήσουμε τον play-out της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΕΒΡΟΥ που ολοκληρώθηκαν χθες Κυριακή. Είχαμε την τελευταία αγωνιστική, την 10η. Εύρω Σουφλίου νίκη Απαλού 1-3 και Θράκη Φερόνη Ιπποκράτης 2-2. Με τον Νεοχώρη να έχει ρεπό. Ο Ιπποκράτης που τερμάτισε στην πρώτη θέση στον play-out, δηλαδή στην 5η στην κανονική κατάταξη, με 33 βαθμούς. 26 Νεοχώρη και Απαλός. 25 η Θράκη Φερόν. Και ο Εύρω Σουφλίου στην τελευταία θέση με 13 βαθμούς. Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, ο Εύρος Σουφλίου είναι η ομάδα που υποβιβάζεται. Μένει να δούμε, επαναλαμβάνουμε, πώς θα διαμορφωθεί ο χάρτης της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΕΒΡΟΥ και πώς θα είναι τα πράγματα την νέα χρονιά. Ευχόμαστε όλο και περισσότερες ομάδες να λαμβάνουν μέρος, γιατί η αλήθεια είναι και θα ήθελα και να πριν κλείσουμε και ένα σχόλιο γι' αυτό, κότσαν, και το είπατε και νωρίτερα για τα χωριά που δεν έχουν ουσιαστικά παιδιά. Μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στο Βόρειο Εύρο, έτσι, που έχουν ρημώσει πόσα. Βλέπουμε από το αλφα τοπικό τώρα αποτελείται από 9 και 10 ομάδες. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που η πρώτη κατηγορία είχε 9 ομάδες. Και πάμε μετά να παίξουμε γάμα εθνική, να πάμε να ανταγωνιστούμε τώρα το πρωτάθλημα της Δράμας, ναι, ή των Σερών. Η τελευταία αγωνιστική πέφτει η αυλία και δεν ξέρεις ποιος είναι πρωταθλητής. Και αναγκάζεται εδώ ο πρωταθλητής να δίνει φιλικά 2 μήνες πριν ουσίας για να πάει να παίξει τα μπαράζ. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Χρειάζεται στήριξη και από την πολιτεία πέρα. Μα από εννοείται. Δε, σήμερα για να πας να παίξεις αλφα τοπικό, από εδώ θες 5 ταξίδια επάνω. 5 ταξίδια από 5 εκατοστάρια, αμέσως είναι 2.500-3.000 ευρώ. Με την κρίση και με όλα αυτά τα οποία έχουμε αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας,
Πού να βρει ένα σωματείο αυτά τα λεφτά. Θες ποδοσφαιριστές, ο άλλος θέλει παπούτσια, ο άλλος θέλει τα απλά και φυσιολογικά. Απλά, ναι, ναι. Έτσι. Ας κλείσουμε όμως αισιόδοξα. Σας ευχηθούμε καλή Ανάσταση να έχουμε. Καλή Ανάσταση. Και ό,τι καλύτερο για τον αθλητικό όμιλο Μαέστρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Να είστε.